Η κακοκαιρία τις δύο τελευταίες ημέρες έχει προκαλέσει προβλήματα σε αρκετές περιοχές της Κορυνθίας και συγκεκριμένα στο Δήμο Βούλη Βόχα, στο Κιάτο και τον Άγιο Βασίλειο μετά την ενίσχυση της βροχής και των ανέμων. Στον Άγιο Βασίλειο πλημμύρισαν σπίτια, στο Κιάτο οι δρόμοι ήταν απροσπέλαιες, ενώ και εκεί πλημμύρισαν υπόγειοι και αποθήκες. Παράλληλα, πολλοί ήταν εκκλήσεις που δέχτηκε πυροσβεστική υπηρεσία από κατοίκους περιοχής Σιάσου και Λέχιο, Κορυνθίας και η πυροσβεστική χρειάστηκε να κάνει άντληση υδάτων. Επίσης, λόγω της βροχόπτωσης και των συσσωρευμένων υδάτων, η κυκλοφορία σε όλους σχεδόν τους κεντρικούς δρόμους διεξαγόταν με δυσκολία. Σε όλους τους πάγκους, δηλαδή. Αυτό είναι όλο μέσα. Από εδώ είστε, ναι. Όχι μόνο εδώ, και δίπλα, σπίτι. Έρχονται από πάνω, ναι. Κατεβαίνουν, έρχονται εδώ. Και από εδώ, πάνε από πάνω, και συναντιόνται εδώ πέρα. Καλωστήκαν όλα εδώ, σε πέντε σπίτια, σε έξι. Στο κέντρο του χωριού. Μαζεύονται σε έξι σπίτια εδώ πέρα, μόνο εδώ. Πλημμυρίσαν και σπίτια. Και σπίτια, βέβαια, δίπλα. Πάρα δίπλα, πάρα δίπλα. Εδώ η ζημιά βλέπω εκεί. Εντάξει, τώρα αποκαταστάθηκε. Κάπως. Ναι, αλλά είναι θα δούμε τι θα γίνει μετά. Με το ρεύμα, θα δουλέψουν τα ρεύματα. Θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Σε έπιασε την ώρα της δουλειάς, δηλαδή που ήσουν ετοιμός να δουλέψει αύριο το πρωί. Δεν ήμουν έτοιμος, σχεδόν. Πλημμύρισε όλο αυτό όπως βλέπουμε. Όλοι μπάγκοι, όλα, όλα. Τόσο. 30 πόντου νερό. 30 πόντου νερό. Τι έγινε, ρε παιδιά, εδώ. Παιδιά, έλεος δηλαδή, δεν υπάρχει τίποτα. Είμαστε ξεχασμένοι. Εδώ κοιτάξτε χάλια. Δεν μπορεί να περάσει άνθρωπος. Καταστρέφονται πράγματα. Είμαστε ξεχασμένοι από τους πάντες. Αυτό από τι δημιουργήθηκε? Από την έντονη βροχόπτωση. Προφανώς κάποιο ρέμα έσπασε και ήρθαν όλα τα νερά. Πλημμύρισαν σπίτια. Πλημμύρισε εδώ πέρα η κατάσταση. Εδώ τη βλέπετε πώς είναι. Δεν μπορεί να πατήσει άνθρωπος. Έχει έρθει πυροσβεστική. Δεν μπόρεσε να βοηθήσει. Πάθατε μεγάλη ζημιά. Βλέπετε, τα ψυγεία όλα καταστράφηκαν. Δηλαδή. Έλεος, φτάνει η κρίση, φτάνει οι καταστάσεις που δεν έχει ο κόσμος λεφτά, δεν μπορούμε να πληρώσουμε υποχρεώσεις. Βλέπουμε και αυτές τις καταστάσεις και δεν υπάρχει άνθρωπος να βοηθήσει. Κάποιος αρμόδιος ήρθε? Βεβαίως, ήρθε ο Δήμαρχος, είπε θα μας στείλει βιτίο ειδικό που θα μπορέσει να μας αντλήσει. Περιμένουμε να δούμε. Τι άλλο να πω ρε παιδιά, δηλαδή έλεος. Ξέρετε αν έχουν πάθει και κάποια άλλα σπίτια ζημιά? Βεβαίως και υπάρχουν, εδώ στο στενό μέσα είναι 4-5 σπίτια. Ευχαριστώ.
βλέπουμε η πυροσβεστική υπηρεσία κάνει εκκλήσεις να μην μετακινείται ο κόσμος, να μην πιάσει στον δρόμο αυτή την ώρα. Είναι πάρα πολύ δυσκολά τα πράγματα. Γύρω πίσω, γύρω. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ακριβώς. Γύρω πίσω. Όπως βλέπετε η πυροσβεστική υπηρεσία κάνει τα αδύνατα δυνατά. Εδώ σε μίσκο του Άγους, κυρίες και κύριοι, είναι δύσκολη κατάσταση αυτή την ώρα που εδώ στην είσοδο στον Άγιο Βασίλειο. Τι ακριβώς γίνεται το δίκτυο. Έχουμε στο περιφερειακό που συντονίζει την όλη κατάσταση. Είναι πάρα πολύ δύσκολη, δεν έχουμε χρόνο τώρα. Ο κόσμος να παραμείνει στα σπίτια του και να μην μετακινείται εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος. Δεν